Για μένα θα ήταν καλύτερο να κάνει μια άλλη εκπομπή που θα του τέριαζε περισσότερο. Έκανε το βράδυ το ξό, παλιότερα πλέον. Μπορώ να πω για αυτούς ότι δεν μιλάνε την ίδια γλώσσα πια. Απίστευτο. Υπάρχει η περίπτωση να ξανά είναι μαζί γιατί χώρισαν πρόσφατα? Όχι. Πάμε παρακάτω. Χατζηγιάννης Μακρυπούλια. Θα παντρευτούνε? Αν παντρευτούν θα χωρίσουν. Τώρα τι γίνεται, παιδιά, με αυτό που είναι? Να ρωτήσω κάτι. Θέλω να πω κάτι. Μπεκατόρου Θεά, επειδή δεν μπορεί να μας απαντήσει κανένας, μπορείτε να μας πείτε αν θα παντρευτεί. Θεά, τι ερώτηση. Λοιπόν, άλλο ρωτάω. Για τον Αρναούτογλου και τη γυναίκα του φωτογραφία έβγαλε. Όχι, δεν ρωτήσατε. Γιατί, Μέρη, γιατί η Μαρία ρώτησαν. Ναι. Τι θα κάνει του χρόνου ακριβώς. Γιατί? Γιατί το καμαρίνι. Γιατί ρωτάνε για τους άλλους. Και δεν ρωτάνε για την μπάρτ τους να ακούσουμε και την. Μπορεί να φοβόταν να ακούσει τι τον περιμένει στο μέλλον το Γρηγόρη. Παιδιά, δεν τα είπανε στα καμαρίνια. Ναι, αλλά όχι. Κάτσε, άμα τον καλείς, το ρωτάς και για σένα. Όταν κάνεις μια τέτοια προσέγγιση, οι βασικοί κανόνες ευγένειας και τηλεοπτικής ηθικής λένε ξεκινάμε από τη μούρη μου και συνεχίζουμε. Ναι, εντάξει, και εγώ λέω ότι αυτός δεν θα βγάλει ποτέ μαλλιά. Πιστεύω, έστω στον λόγο, ο μελλοντολόγος θα είναι χοντρός και φαλάκρας. Με αυτά που λέμε θα βγάλουν μαλλιά γλώσσες ανθρώπων. Και επίσης δεν το ρώτησε, έτσι πως με κόβεις θα δυνατήσω ή θα χοντρίνω κι άλλο? Αφού είσαι μια χαρά. Εγώ το όχι θεωρώ. Εγώ, α, ο Γρηγόρης. Εγώ κοιμόμουν. Εγώ κοιμόμουν. Ναι. Και με πήρε ο Σκοπελίτης να μου πει ότι η Μπακοδίμη φορούσε αυτό που σας είπα, την τρύπα στην μπλούζα. Και ξύπνησα. Αντιφόραγε τελικά. Ναι, σου λέω αυτή τώρα. Και ξαγρύπνησα. Και ανοίγω τηλεόραση. Ξαγρύπνησες μου τα ακούσε. Έχει λύσα Μαρία μαζί σου. Και δώσε κάτι. Ανοίγω τηλεόραση, πετυχαίνω. Πιο πριν είχε πολιτικούς. Είχε τον Τσίπρα. Μετά είχε τον Σταύρο Θεοδωράκη. Εγώ θεωρώ. Εγώ στράβωσα. Μπορεί να ήταν και επειδή μου να με ξυπνήσανε. Αλλά το θεωρώ ατόπιμα. Μεγάλο ατόπιμα. Το καλεσμένο θεωρείς ατόπιμα. Αυτό, πρόσεξε. Θεωρώ. Ο Γρηγόρης δεν θα του άρεσε αυτό που είπε ακριβώς ο Πέτρος. Δηλαδή δεν θα του άρεσε καθόλου να βλέπει τώρα να κρίνει κάποιος μια σχέση του. Γιατί χώρισε, αν θα τα ξαναφτιάξει. Δηλαδή πώς θα ένιωθε ο Γρηγόρης αν ήταν η Ζέτα σπίτι και άκουγε αυτοί θα χωρίσουν. Ή η Μέρη δεν θα τα ξαναφτιάξουν. Ο Γρηγόρης που υποτίθεται ότι είναι και παθόν από όλα αυτά. Ακριβώς. Είναι παλιά τηλεόραση που έχει. Για μένα, έτσι, γνώμη μου είναι αυτή. Αυτό τώρα η καφετζού να μας πει τα, και ο μάγος του χωριού το γιατί χωρίσει η Σνατσάκη. Και αν θα τα ξανά. Άκου τώρα. Είπε ότι θα χωρίσει ο Μιχάλης. Αν παντρευτεί. Αν παντρευτεί. Ναι, Σνατσάκη να μην αφήνει και προπαντρευτεί. Ναι, ή, άμα δεν το πάμε και πιο. Να κάνω και ίντριγκα, άμα θέλει. Ο Γρηγόρης λοιπόν δεν έχει αφαιρέσει ποτέ την υποψηφιότητά του για πρωινό. Τις προάλλες είπε ότι είμαι παρουσιαστής και ό,τι μου δοθεί θα το κάνω. Ναι. Άρα λοιπόν ήταν άκοψο να πει για τον Γιώργο και τη Φέη ότι χωρίζουν. Θα χωρίσουν επαγγελματικά και δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Ή τουλάχιστον να το αφήσει το μοντάζ. Άμα θες να το πάμε και παρακάτω. Είπε και σε μένα. Αλλά αυτά στα βρουν στο δικό του το κανάλι. Βρήκε σε δύο κανάλια. Εγώ θα πρέπει να κάνω μια άλλη εκπομπή. Κάτι μου λείπει. Κάτι μου λείπει να φερθεί ο φαλάκρας εδώ να δούμε τι μου λείπει, να τα μετρήσουμε. Αλλά από εκεί και πέρα, τα πελέντα μας εννοώ. Αλλά το δεύτερο είναι ότι ο Αρναούτογλου λέει εγώ από το Μέγκα να κάνω μια άλλη εκπομπή και οι άλλοι επειδή θα χωρίσουν να κάνω μια άλλη εκπομπή. Οπότε ο Αρναούτογλου θα έχει δύο ευκαιρίες για πρωινά, όχι μία. Λέτε να είδε στο μέλλον του ότι θα κάνει πρωινό και δεν ήθελε. Αλλά να εγώ κάνει ήθελα να ίδρυκα. Βάλει αυτό δύο ερωτήματα. Αυτό κάνει αυτό καλά τη δουλειά του, ξέρουμε, με 17 και 20%. Γιατί? Ή θα χωρίσει με τη γυναίκα του. Γιατί δεν ρωτάει τον εαυτό του. Δεν ξέρω. Εγώ φοβάμαι ότι θα κάνει πρωινό. Γιατί δεν ρώτησε για πολιτική. Πιο κομμάτι. Είχε κι άλλο. Αλλά λέω, είχε το Τζίπρα και το Θεοδωράκη. Εγώ αυτά που είδα. Εγώ το κόβω γιατί το βρίσκω, γιατί εγώ το συμπαθώ το Γρηγόρη, το βρίσκω αγένεια όπως έγινε. Πάμε παρακάτω. Καιρός και να δούμε κανένα εξώφυλλο της προκοπής αυτό το πλατό. Ναι. Ωραία. Το περιοδικό.